Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ νιώθει δικαιολογημένη περηφάνεια που έφερε σε πέρας ένας σπουδαίας και ανεκτήμητης αξίας έργο. του τόμους του Δοκιμίου Ιστορίας που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας και κάνουμε την πρώτη επίσημη εκδήλωση παρουσίασής τους. Στην απόφαση του 19ου συνεδρίου μας, τον Απρίλιο του 2013, βάζαμε το καθήκον της νέας έκδοσης του δοκιμίου της περίοδου 1918-1949. Στις θέσεις του 20ου συνεδρίου μας, στον απολογισμό δράσης της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρονταν συγκεκριμένα. Η Κεντρική Επιτροπή συνέχισε την ιστορική έρευνα για την περίοδο 1918-1949, Προχώρηστε στη συγγραφή και συζήτηση του πρώτου τόμου του Δοκιμίου Ιστορίας, που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Και η απόφαση του 20ου Συνεδρίου, τον Απρίλιο του 2017, έβαζε το καθήκον να γίνει πανελλαδική συνδιάσκεψη για τη συνολική έγκριση του αναμορφωμένου πρώτου τόμου της Ιστορίας του Κόμματος, που αναφέρεται στα χρόνια που προηγήθηκαν της ίδρυσής του μέχρι το 1949. Τα καταφέραμε. Κρατάτε στα χέρια σας ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, καθημερινό σύντροφο στη δράση μας. Η μελέτη του, η αφομοίωσή του, η ένταξή του στις σχολές και στα διάφορα συστήματα εσωκομματική μόρφωσης είναι από τα σχέδιά μας, μέσα στα σχέδιά μας, τα επόμενα χρόνια, την επόμενη περίοδο. Αυτή τη στιγμή προέχει βέβαια να το αγοράσουμε, να το αποκτήσουμε δεν μπορεί να υπάρχει, θεωρούμε, σπίτι, βιβλιοθήκη, δωμάτιο κομμουνιστή, κομμουνίστριας, μέλους της ΚΝΕ, που να μην κοσμεί το δοκίμιο. Αλλά και κάθε ανθρώπου καλής θέλησης, κάθε αγωνιστή της ζωής, που αγαπά και θέλει να γνωρίζει όλες τις πτυχές της ιστορίας του κόμματός μας, του κινήματός μας, του τόπου μας, συνοδεύοντας τον ελεύθερο χρόνο του με την μελέτη αυτού του δοκιμίου. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ασχολείται πραγματικά εντατικά με την μελέτη, με τη συγγραφή της ιστορίας του με στόχο η ιστορική πύρα μιας μεγάλης ηρωικής πορείας να οδηγεί σε συμπεράσματα που το εξοπλίζουν στην πάλη του για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος για την προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας εργατών βιοπαλεστών αυτοαπασχολουμένων και αγροτών σε συμπεράσματα που δυναμώνουν ιδεολογικά, πολιτικά, την πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΚΕ δεν αντιμετωπίζει την ιστορία του, κάνοντας μόνο τις οφειλόμενες τιμητικέ εκδηλώσεις για τους χιλιάδες ηρωές του, για τα θύματα της εργατικής τάξης. Την αντιμετωπίζει ο ζώσα πραγματικότητα και διδάσκεται από αυτή. Το ΚΚΕ βαθαίνει στην ιστορία του έχοντας ως θεμελιακή θέση ότι η ιστορική εποχή που ζούμε εδώ και 100 χρόνια είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό με αφετηρία βέβαια την μεγάλη νικηφόρα οκτωβριανή σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία το 17. Ο καπιταλισμός εδώ και περίπου 100 χρόνια έπαψε να είναι προοδευτικός. Η αστική τάξη έχει πλέον ρόλο αντιδραστικό, ενώ η τάξη που είναι πραγματικά κινητήρια δύναμη της προόδου είναι η εργατική τάξη. Με άλλα λόγια, το ΚΚΕ βαθαίνει στην ιστορία του, αναλύοντας και εκτιμώντας την ιστορική εξέλιξη με βάση το γεγονός ότι διεθνώς και στην Ελλάδα έχουν οριμάσει οι υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό. Δηλαδή υπάρχει τεράστιος πλούτος για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Προϋπόθεση είναι να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής από την επαναστατική εργατική εξουσία που θα οργανώσει την παραγωγή και την κατανομή των προϊόντων με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Βέβαια, τα συμπεράσματα που δίνει η θυελώδης πορεία του ΚΚΕ είναι πάρα πολλά. Περιλαμβάνουν την αντοχή του κόμματος σε δύσκολες συνθήκες, τη σταθερή πίστη του ότι ο σοσιαλισμός θα νικήσει, αφορούν υποδείγματα, στάσεις ζωής και τόσα άλλα. Όμως, πρώτα απ' όλα, αφορούν τη στρατηγική του πορεία. Θεμελιακό δίδαγμα που ενσωμάτωσε το ΚΚΕ στο πρόγραμμά του είναι ότι ο στρατηγικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι σωστό να καθορίζεται από τον συσχετισμό δυνάμεων. Οπωσδήποτε βέβαια, ο συσχετισμός δυνάμεων πρέπει να εκτιμάται αντικειμενικά, ώστε να καθορίζονται τα τρέχοντα καθήκοντα σε συνάρτηση με το στρατηγικό στόχο και υποβοηθώντας τον υποκειμενικό παράγοντα να οριμάζει για τις μεγάλες στιγμές της αποφασιστικής αναμέτρησης. Στις συνθήκες του καπιταλισμού, το Κομμουνιστικό Κόμμα οφείλει να έχει στρατηγική ανατροπή στις καπιταλιστικές εξουσίες, ανεξάρτητα από τη μορφή της ή τις συνθήκες δράσης του κόμματος, όπως έχει δείξει και η ίδια άλλωστε η ιστορία, είτε είναι δηλαδή στην ομιμότητα, είτε δράει νόμιμα, είτε βρίσκεται σε βαθιά παρανομία. Ακόμα, ανεξάρτητα αν η μορφή της καπιταλιστικής αστικής εξουσίας είναι κυβέρνηση ενός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, στηριγμένη στο αστικό κοινοβούλιο ή όχι, ή κυβέρνηση τεχνοκρατών ή στρατιωτικών εκπροσώπων της άρχουσας τάξης, σε εμπόλεμη ή μη εμπόλεμη κατάσταση, όπως αρκετές φορές γνώρισε η χώρα μας στο παρελθόν. Και αυτό το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Στις μέρες μας πυκνώνουν οι φωνές αστικών κοινοβουλευτικών κομμάτων που διακυρίσουν σε όλους τους τόνους την ανάγκη να διαμορφωθεί μέτωπο κατά των ακροδεξιών φασιστικών δυνάμεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρωτοστατεί βέβαια στη διαπασόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούμενος και από άλλους της λεγόμενης αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ποιοι είναι όμως αυτοί που απευθύνουν τέτοια καλέσματα. Η σκληρή καθημερινή πραγματικότητα μας λέει τα εξής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εκφράζοντας τα συμφέροντα και τις διεθνείς συμμαχίες της ελληνικής αστικής τάξης, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε πεδίο κατάσπαρτο με τις παλιές στρατιωτικές βάσεις και με τις νέες που συνεχώς παραχωρεί. Σημεοφόρος του ΝΑΤΟ και των ΙΠΑ και χωμένοι στο το λαιμό στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, παλεύει, όπως λέει, για την ειρήνη, την αναβάθμιση της Ελλάδας. Δηλαδή, σερβίρει στο λαό τα ίδια ψέματα που τα αστικά κόμματα λένε εδώ και δεκαετίες, κρύβοντας ότι η αναβάθμιση που επιχειρείται δεν αφορά το συμφέρον του ελληνικού λαού, αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των καπιταλιστών. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγχώρια αστική τάξη αναβαθμίζονται και βέβαια αναβαθμίζονται και με την περιβόητη Συμφωνία των Πρεσπών. Εξάλλου, και μόνο η λέξη αναβάθμιση υποδηλώνει τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό για κυριαρχία. Η αναβάθμιση του ενός γίνεται πάντα σε βάρος κάποιου άλλου ή κάποιων άλλων καπιταλιστικών κρατών. Έτσι έχοντας τα πράγματα, αποτελεί πρόκληση, θεωρούμε, ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα όαση σε ένα ταραγμένο διεθνή περίγυρο αποτελεί πρόκληση γιατί εφησυχάζει τον ελληνικό λαό, κρύβοντας τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβονται γι' αυτόν από την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικά σχέδια και σε μια περιοχή που μυρίζει παρούτη εξαιτίας του οξυνόμενου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για τις σφαίρες επιρροής, για τις πηγές ενέργειας. Ούτε οι αντιφασιστικές κορώνες ούτε οι επικλήσεις για ειρήνη και φιλία μπορούν να κρύψουν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική τους ρίχνουν νερό στο μήλο του εθνικισμού. Γιατί νερό στο μήλο του εθνικισμού δεν ρίχνει μόνο αυτός όπως η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για να ψαρέψει στα θολά νερά του ακροδεξιού λαϊκισμού και του φασισμού. Νερό στο μήλο του εθνικισμού ρίχνει και αυτός, όπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράφει συμφωνίες με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, αφήνει ανοιχτό παράθυρο στον αλυτρωτισμό, τον οποίο βέβαια εκμεταλλεύεται η Σάρα και η Μάρα του εθνικισμού και του φασισμού. Και αυτός που ρίχνει νερό στο μήλο του εθνικισμού δεν μπορεί να βρεθεί πραγματικά σταθερά απέναντι από κάθε ακροδεξιό, από κάθε φασίστα, από κάθε εθνικιστή, όπως προσπαθεί πάλι να κοροϊδέψει ο κύριος Τσίπρας. Ούτε βέβαια πολύ περισσότερο μπορεί να ηγηθεί δίθεν αντιφασιστικών μετόπων. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στείνει νέες παγίδες στον ελληνικό λαό, που έχει ζωντανές μνήμες, αγωνιστικές παρακαταθήκες, θέληση για δράση, ενάντια στην ακροδεξιά, στον ναζισμό. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει ματώσει το λαό με την πολιτική της. Συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό να πληρώνουν οι εργαζόμενοι σε όφελος του κεφαλαίου όλα αυτά τα βάρη που συσσόρευσε η καπιταλιστική οικονομική κρίση. Δηλαδή πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη γι' αυτό. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτει με όλα τα άλλα κόμματα και με τη Χρυσή Αυγή εδώ, στο ότι αυτή η οικονομική κρίση ήταν κρίση χρέους και όχι κρίση του καπιταλισμού, όπως υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ. Συμπίπτουν επίσης και στο γεγονός ότι αποκρύπτουν πως το μεγάλο ύψος του χρέους προέρχεται από τα θαλασσοδάνεια προς τους επιχειρηματίες, από τους τεράστιους νατοικούς εξοπλισμούς και από άλλες παροχές στη λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία, που τόσο όλοι τους, μηδενός εξερουμένου, εκθιάζουν. Ακριβώς γι' αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δέχεται τα συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ τρίβει τα χέρια της με ικανοποίηση και η εγχώρια αστική τάξη. Αυτή η κυβέρνηση έγινε το πιο αγαπημένο παιδί του μεγάλου κεφαλαίου, αφού ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξε προσδοκίες του. Μέγιστο επίτευγμά τη, υψώνοντας τη σημαία της αριστεράς, ενώ με το άλλο χέρι κρατά τη λεμιτόμο των λαϊκών δικαιωμάτων, κατάφερε πλήγμα, πραγματικό πλήγμα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Ενίσχυσε αυταπάτες, την αναμονή από τα πάνω, την ητοπαθή στάση των μειωμένων απαιτήσεων και του τίποτα καλύτερο δεν μπορεί να γίνει, από αυτό βέβαια εξυπακούεται που κάνει η ίδια εννοή. Με τη στρατηγική που προωθούν του λεγόμενου προοδευτικού, του αντιακροδεξιού μετόπου, αποκρύπτουν ότι οι ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις φυτρώνουν, αναπτύσσονται μόνο στο έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής, την οποία εφαρμόζουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη τόσο τα συντηρητικά όσο και τα σοσιαλδημοκρατικά και άλλα δίθεν αριστερά και κόμματα. Αποκρύπτουν ότι πίσω από τις λεγόμενες, τις ονομαζόμενες λαϊκιστικές δυνάμεις βρίσκονται και τις πατρονάρουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αστικοί κρατικοί μηχανισμοί. Αυτό το φαινόμενο εξάλλου δεν είναι πρωτοφανές στην ιστορία. Τον Χίτλερ, για παράδειγμα, χρηματοδότησαν, στήριξαν πολιτικά επίσης μεγάλοι όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι εκείνης της περίοδου, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, όπως η Κρούπ, η Ζήμενς και άλλοι τον στήριξαν και επιχειρηματικοί όμιλοι των λεγόμενων δημοκρατικών κρατών, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας. Εμφανίζοντας ως αντίθεση που δήθεν αφορά το λαό, τις αντιθέσεις ανάμεσα στους λεγόμενους ευροσκεπτικιστές από τη μια και εκείνους της φιλοενωσιακής γραμμής από την άλλη, συγκαλύπτουν την αντίθεση που αφορά το παρόν και, τον, και το μέλλον των λαϊκών δυνάμεων. Δηλαδή, την αντίθεση από τη μια ανάμεσα στην εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα και από την άλλη τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κόμματα τους. Σε αυτό το πλαίσιο κάνουν λόγο για τις λεγόμενες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να διασωθούν. Ωστόσο, τις περίφημες αυτές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις βλέπουμε και τελευταία στη Γαλλία, όπου το αστικό κράτος και η κεντροαριστερή κυβέρνηση Μακρόν φρόντισαν καθημερινά να τις υπενθυμίζουν στους Γάλλους διαδηλωτές. Με την ίδια στρατηγική επιχειρούν να ισχυροποιήσουν και να ανασυντάξουν το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα, εγκλωβίζοντας το λαό μας σε διλήμματα παγίδες. Η μορφή άσκησης της εξουσίας αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τις ίδιες τις αστικές ανάγκες, αλλά και την πίεση που ασκεί η πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος για περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα. Όμως, ο χαρακτήρας και οι στόχοι της αστικής εξουσίας μένουν πάντα οι ίδιοι. Το ΚΚΕ επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά η φασιστική μορφή άσκησης της καπιταλιστικής κυριαρχίας δεν γεννιέται απλώς και κυρίως στο μυαλό κάποιων διαταραγμένων εγκεφάλων, όπως πάρα πολλές φορές ακούμε. Το φασισμό τον γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, τον γεννά η αντιλαϊκή πολιτική κάθε απόχρωσης. Όταν καταργείται η κοινοβουλευτική μορφή άσκησης της εξουσίας, αποτελεί επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου και των διεθνών συμμάχων του, όπως αποτελεί επιλογή και το αντίθετό της. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, ρατσιστικής, λαϊκίστικης πολιτικής μπορεί να γίνει αποφασιστικά και ριζικά μόνο από την κοινωνική συμμαχία που θα έχει αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπολιακό χαρακτήρα και θα στοχεύει τελικά στην ανατροπή της αστικής εξουσίας. Διαφορετικά, πηγαίνοντας εργαζόμενοι είτε με το λεγόμενο αντιφασιστικό μπλοκ, είτε με το εθνικιστικό φασιστικό, θα βρεθούν σε κάθε περίπτωση να μάχονται κάτω από ξένη σημαία. Του στίχους του Φονταλάδη, το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον «Δεν θα πεθάνει μόνο τσακισέτων» μπορεί να τους κάνει πράξη μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα που χτυπάει τις ρίζες που γεννάνε το φασισμό. Έτσι θα καταστραφούν και τα διάφορα μπουμπούκια του. Σήμερα υπάρχει μεγάλη εμπειρία από το ιστορικό παρελθόν, την οποία το κόμμα μας συλλογικά αποτίμησε και συμπεριέλαβε στα συμπεράσματα που περιέχονται στο Δοκίμιο Ιστορίας 1918-1949. Αν ο απελευθερωτικός αγώνας της κατοχής είχε συνδεθεί με το στόχο της εργατικής εξουσίας. Το ΚΚΕ θα είχε αποφύγει ολιστήματα τύπου Συμφωνίας του Λιβάνου, που οδήγησε σε κυβέρνηση της λεγόμενης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, δηλαδή το τσουβάλιασμα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ στις αστικές εγχώριες και ξένες, κυρίως τότε βρετανικές επιδιώξεις. Αυτό το κέριο συμπέρασμα επιβεβαιώνει ότι ένα κομμουνιστικό κόμμα, ακόμα και τότε που γίνεται πραγματικά παρανάλωμα του πυρός για τα λαϊκά συμφέροντα, για την υπεράσπισή τους, ακόμα και τότε που δεν απεμπολεί το σοσιαλισμό από το πρόγραμμά του, είναι βέβαιο ότι δίχως να το θέλει, θα απομακρυνθεί από αυτό το στόχο, αν η στρατηγική του δεν είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσει και τους νόμους της ταξικής πάλης. Και πράγματι, στην εκατοντάχρονη ιστορία του, ποτέ το ΚΚΕ δεν εκδήλωσε πρόθεση ενσωμάτωσης στο σύστημα. Και τότε που μια σειρά επιλογές του μπορούσαν τελικά να το οδηγήσουν εκεί, το πιστεύω του παρέμενε αμετακίνητο σε βασικές αρχές της κομμουνιστικής θεωρίας. Όμως το ΚΚΕ ιδρύθηκε και υπάρχει επιδιώκοντας να ηγηθεί στον ταξικό αγώνα για την οριστική απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την εγκαθίδρυση της εξουσίας της. Σε αυτό το σημείο, αν δηλαδή κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση ή όχι, εστιάζεται η κριτική αποτίμηση που κάνουμε. Από εδώ βγαίνουν και συμπεράσματα ανεξάρτητα από το αναμφισβήτητο ηρωισμό, από τις αμέτρητες θυσίες συνολικά του κόμματος των μελών των στελεχών του. Αυτές είναι οι απαιτήσει της επαναστατικής κριτικής. Για να γίνουμε εμείς καλύτεροι από τους πατεράδες μας και τα παιδιά μας καλύτερα από μας. Ωστόσο, κανένα κομμουνιστικό κόμμα, όσο έμπειρο κι αν είναι, δεν μπορεί να εφησυχάζει. Ποτέ. Κάθε μέλος του ΚΚΕ, κάθε δραστήριος φίλος του ΚΚΕ, κάθε ένας που αγωνιά, που προβληματίζεται σε αυτή τη χώρα, που προσβλέπει σε μια νέα κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, όλοι μας τελικά, οφείλουμε να επαγρυπνούμε πρωταρχικά στο εξής ζήτημα. Ο κίνδυνος παρέκκλησης σε μεταρρυθμιστικό στόχο που μεταφράζεται σε πολιτικό κυβερνητικό στόχο με τη συμμετοχή ή την ανοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αστικές κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού είναι υπαρκτός ακόμα και αν έχει προηγηθεί σαφής επαναστατική στρατηγική επεξεργασία. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει ιδιαίτερα σε απότομες αλλαγές των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών συνθήκων, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική κρίση, η άνοδος του φασισμού, ο πόλεμος. Σοβαρός παράγοντας πίεσης μπορεί να αποτελέσει και η περιορισμένη επίδραση των κομμουνιστών σε εργατικά σωματεία, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης ενσωμάτωσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος των συνδικάτων στο σύστημα μέσα από την εξαγορά, την γραφειοκρατικοποίηση, την μεγάλη απομαζικοποίηση και τόσα άλλα. Εκ των πραγμάτων, η διατήρηση μιας επαναστατικής στρατηγικής και η προώθησή της ως γραμμή πάλης με δυσμενή συσχετισμό σε μαζικές οργανώσεις των εργαζομένων όλων των λαϊκών στρωμάτων έχει αποδειχθεί, δύσκολη, πολύ δύσκολη υπόθεση, με κίνδυνο και δεξιάς αλλά και αριστερής παρέκκλησης. Πρόκειται για κέριο ζήτημα. Σε φάση καμπής, καθόλου το διάστημα της τελευταίας καπιταλιστικής κρίσης, το ΚΚΕ δοκιμάστηκε. Πιστεύουμε στάθηκε στο ύψος της αποστολής του. Αρνήθηκε να μπει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης. Αρχικά με το Πασόκ μόνο του ή μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία, τη Δημάρ, το Λάος, από το 2010 ως το 2014 που εμφανιζόντουσαν ως κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας, οικουμενικές κλπ. Και στη συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ από το Γενάρη του 2015 έως σήμερα που εμφανίζονταν στην αρχή ως αντιμνημονιακές, αριστερές και πάει λέγοντας. Αν και δέχτηκε μεγάλη πίεση ότι τάχα θα συνέβαλε έτσι στο να πληρώσει τα βάρη το μεγάλο κεφάλαιο, ότι τάχα θα άνοιγε ο δρόμος για τη διέξοδο από την κρίση σε όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, ότι δήθεν κάτι καλύτερο θα γινόταν με τη συμμετοχή του ΚΚΕ και άλλα σχετικά τα οποία εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκαν όχι μόνο λόγια του αέρα, αλλά και επικίνδυνες πολιτικές ενσωμάτωσης του κινήματος, νέας ανόδου των πιο επιθετικών διαθέσεων του μεγάλου κεφαλαίου, των υπεριαλιστικών συμμαχιών της αστικής τάξης. Η ζωή επιβεβαίωσε περίτρανα τη στάση και τη θέση του ΚΚΕ. Γιατί αν είχε γίνει το αντίθετο, τώρα θα βρισκόταν απολογούμενο για την επιλογή του. Θα βάδιζε δίχως πηξίδα ταξική. Θα γινόταν ουρά των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των καπιταλιστικών υπεριαλιστικών συμμαχιών του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις μας για το γιορτασμό των εκατοντάχρονων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, μετά από μια πεντάχρονη πολύπλευρη πολιτική πολιτιστική δραστηριότητα, ανοίγουμε ήδη πανιά στο νέο αιώνα μας, έχοντας μελετήσει, εκτιμήσει τον αιώνα που έφυγε, με τα θετικά, αλλά και τις αδυναμίες και τις ελλείψεις μας, διορθώνοντας αδικίες και λάθη που έγιναν σε αυτή τη δύσκολη, ταραγμένη, μεγάλη πορεία των 100 χρόνων. Διδαχτήκαμε για το νέο σχέδιο που απαιτείται. Επιμένουμε πως ιστορικά πλέον, εδώ και δεκαετίες, οι καπιταλιστές και η τάξη τους δεν χρειάζονται για να αναπτυχθεί η παραγωγή, η οικονομία, η κοινωνία. Οι εργάτες μπορούν να γίνουν διευθυντές της ζωής τους. Τα παιδιά τους μπορούν να γίνουν χτίστες της νέας ζωής, του νέου κόσμου, του σοσιαλιστικού. Οι ήτες και τα προσωρινά ιστορικά πισωγυρίσματα δεν μπορούν να σταματήσουν τις μέρες που θα συγκλονίσουν ξανά τον κόσμο. Το ΚΚΕ έρχεται από πολύ μακριά, πάει πολύ μακριά, αφού, αφού πολύ μακριά πάει και η υπόθεση της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης χτίζουμε ένα κόμμα ικανό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε φορά που ο καιρός το απαιτεί. Μπορούμε να το δυναμώσουμε παντού, με ισχυρές κομμουνιστικές οργανώσεις που θα πρωτοστατούν στην πάλη του λαού μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο που ζει, εργάζεται, μορφώνεται, αγωνία ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο αυτοαπασχολούμενος της πόλης και του χωριού, ο επιστήμονας, ο νέος και η γυναίκα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, αλλάζοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων παντού, σε κάθε σωματείο, σε κάθε σύλλογο, σε κάθε δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο, σε κάθε εκλογική μάχη βουλευτικών ή ευρωευλο... ευρωβουλευτικών εκλογών, επιδιώκοντας έμπρακτα να ανταποκρίνεται το κόμμα στον ίδιο το χαρακτήρα του, τον προορισμό του, Ω συνειδητή ιδεολογική πολιτική οργανωμένη πρωτοπορία του επαναστατικού εργατικού κινήματο στην Ελλάδα. Εκπληρώνοντα ταυτόχρονα και με τον τρόπο αυτόν το διεθνιστικό του χρέο απέναντι στην παγκόσμια εργατική τάξη, σε όλου του δοκιμαζόμενου λαού από την πείνα, τη φτώχεια, τη δυστυχία, την ανεργία, του πολέμου, την εκμετάλλευση, την καταπίεση. Σε αυτόν τον αγώνα το δοκίμιο ιστορίας που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας μπορεί να καταστεί πολύτιμο εργαλείο, σύντροφος και βοηθός. Καλή μελέτη και διάδοσή του όσο πιο πλατιά γίνεται. Σας ευχαριστώ.